Έχουμε όμως τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν άνθρωπο που τον ακούτε εδώ στο ραδιόφωνο, τον φιλοξενεί συχνά πυκνά, έρχεται εδώ, μας επισκέπτεται στα στούντιο. Τον φιλοξενεί ο Σπύρος ο Χαριτάτος. Έχει τη δική του περπατησιά στην πολιτική, με τους δικούς του ρυθμούς, ένα σκληρό καρύδι, που όταν ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής είναι μια κατηγορία μόνος του. Και χωρίς χαρτιά. Και τι έχω, διαπιστώσει. Ότι τον σέβονται και τον ακούνε. Γιατί λέει με το δικό του τρόπο τις αλήθειες. Λέει γιατί αφουγκράζεται το κοινό το πεζοδρόμιο. Δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσείς πώς τα βλέπετε καλά τα πράγματα? Δόξα σε Θεός. Πώς κινούνται, τι θα γίνει με τη διαπραγμάτευση, τι μαθαίνετε εσείς? Γιατί εγώ μαθαίνω ότι πλέον έχετε πολύ καλύτερες πηγές στις Βρυξέλλες από ότι πριν από μερικούς μήνες. Ολοένα δηλαδή και περισσότερο μέρα με τη μέρα σας πλησιάζουν, μαθαίνετε, έχετε δικτυωθεί στις Βρυξέλλες. Ναι, ακούστε, οι Βρυξέλλες είναι σταθερές στις απόψεις τους. Οι Έλληνες είναι που πάλλονται και ταλαντεύονται. Οι Βρυξέλλες θέλουν η Ελλάδα πάση θυσία να σωθεί, να σηκωθεί όρθια. Αυτό θέλουν. Ενώ οι δικοί μας δεν θέλουν εδώ, τι βλέπετε εσείς? Οι δικοί μας εδώ πέρα κουκουλώνουν κάτω από το χαλί όλη τη βρώμα, όλα τα σκουπίδια. Δηλαδή? Και νομίζουν ότι δεν φαίνεται το χαλί. Αυτό νομίζουν, ότι λάμπει το χαλί. Ενώ με το σηκώσεις από κάτω, σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, δεν πρόεδρε, δεν καμία μεταρρύθμιση από το 9. Ναι. Όταν πρόκειψε η κρίση το 9, μπορούσαμε το 11 να έχουμε βγει λεβέντικα από την κρίση χωρίς να έχουμε ανάγκη κανένα, με το κεφάλι ψηλά. Μα νόμοι ψηφίζονται. Και αρχίσαν οι τσαμπουκάδες. Όχι ο Σαμαράς, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο λαός, όχι ο ένας, όχι ο άλλος. Λες και θα μπορούσαμε εμείς, αφού είχαμε πτωχεύσει, που πλέον δεν θα έπαιρνε κανείς σύνταξη. Δηλαδή αν θέλανε αυτοί από το 9, θα είχε εδώ γίνει η Βολιβία, αν δεν μας στήριζαν. Λοιπόν, εμείς τα βασίσαμε όλα ότι ήρθαν να μας πάρουν τα πετρέλαια. Βγήκαν κάποιοι, να μην πω ποιοι, και αρχίσανε, ήρθαν οι ξένοι να μας πάρουν την Ακρόπολη, τα πετρέλαια, τους τάφους του Βενιζέλου, τα οικόπεδά μας, τις ακτές μας, που οι Γερμανοί τις ακτές τουλάχιστον της Κρήτης τις έχουν πάρει εδώ και 50 χρόνια. Σωστό είναι αυτό. Άμα πάτε στην Κρήτη, το 80% της ακτογραμμής και στο Ηράκλειο και στα Γανιά ανήκει στους Γερμανούς εδώ, άρα έχει πουληθεί η ακτογραμμή. Το φιλέτο. Λοιπόν, άρχισαν εδώ πέρα, λοιπόν, στηθήκανε καριέρες δημοσιογραφικές να βρίζουν τους Ευρωπαίους. Δεν έχεις άδικο, πρόεδρε, σε αυτό. Και ο λαός βέβαια του άρεσε αυτό. Δηλαδή ο λαός πίστεψε ότι οι κακοί Ευρωπαίοι ήρθαν να μας πάρουν σε εμάς την πλούσια γη μας και να μας εκμεταλλευτούν. Αυτό ξεκίνησε, αυτό με σφήνωσε στο κάθε Έλληνα το κεφάλι και ακόμη και σήμερα το βρυσίδι που πέφτει στους Γερμανούς από παντού, ό,τι μικρόφωνο και να ακούσω, ο Σόιμπλε, ο έτσι, ο αλλιώς που θέλει να μας φάει. Σε ενοχλεί αυτό, πρόεδρε? Με ενοχλεί στο βαθμό που είναι ηλίθιο, δηλαδή που δεν ισχύει. Με ενοχλεί γιατί δεν υπάρχει αλήθεια. Όχι γιατί θέλω να στηρίξω τον Σόιμπλε. Με ενοχλεί στο βαθμό που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Θα ήθελα να ζούμε
στην πραγματικότητα να πατάμε στη γη εμείς. Μα εδώ βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι δεν θα πάρει ούτε ένα μέτρο. Εμείς μαθαίνουμε και διαβάζουμε ούτε ένα ευρώ. Μέτρο ούτε ένα ευρώ. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός έχει πει τόσα που εξ όλων δεν έχει τηρήσει τίποτε. Εσύ τι προβλέπεις να γίνεται? Αυτό, τι βλέπετε? Εγώ πιστεύω ότι κρίνονται όλα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ο Τσίπρας. Ή μάλλον υποψιάζομαι ότι έχει ξεκαθαρίσει. Θέλει μάλλον να πάει προς εκλογές. Λες. Έτσι το βλέπω. Διότι το να κάτσει τώρα εδώ, να δώσει τη μάχη, θα πάει το ΣΥΡΙΖΑ 3%. Δεν έχει στελέχη για να δώσει τη μάχη. Αυτή τη μάχη να κάνει την Ελλάδα ευρωπαϊκή χώρα, δεν πιστεύουν στην Ευρώπη οι άνθρωποι αυτοί για να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις. Επομένως, το μόνο που θα κάνουν είναι να υπογράφουν για να παραμένουν και να μειώνονται η δύναμή τους. Ως όταν γίνουν Πασόκ. Δεν πιστεύουν δηλαδή στην Ευρώπη οι άνθρωποι. Τους βλέπεις ότι αγκομαχάνε, κάνουν αγκαρία. Δεν πιστεύουν στην πρώτη συζήτηση που ανοίγεις μαζί τους, λένε άμα δεν μας θέλουν οι Ευρωπαίοι, εμείς θέλουμε. Δεν πιστεύουν στην Ευρώπη ή θέλουν να περάσουν τους δικούς τους αριστερούς όρους μέσα στην Ευρώπη? Μα είναι δυνατόν τώρα, θα είναι και ανόητοι αν το ελπίζουν αυτό. Με αυτό η Ευρώπη τώρα, η Ευρώπη το μόνο που μπορεί να γίνει είναι μικρότερη. Θα γίνει το ευρώ 7 κρατών. Ναι. Και να μας πετάξουν όλους έξω. Αριστερότεροι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε ένα σαντιμέτρο. Το μόνο που μπορεί να γίνει η Ευρώπη είναι μικρότερη, με ισχύ στα μικρά, στα αυτά λίγα αυτά κράτη, τα 7 που μπορούν και ανταποκρίνονται, και να αφήσουν όλους τους άλλους λαούς να γίνουν αρπετά. Να ξαναγίνουμε όλοι Βαλκάνια. Δηλαδή καταλάβατε, αυτό μόνο, να γίνει η αριστερή Ευρώπη, αυτό, Πρόεδρε, αυτό από πόθεν προκύπτει. Δεν υπάρχει τέτοια, επειδή τρελάθηκε ο Τσίπρας, θα γίνει η αριστερή Ευρώπη. Δεν φοβάσαι μήπως τυχόν ο Τσίπρας σε κατηγορήσει όπως και το Μητσοτάκη, ότι με αυτά που λες, Βασίλη Λεβέντη, ουσιαστικά μου ζητάς να κάνω ό,τι μου ζητάει το Ταμείο και το Δουνουτό και ο Σόιμπλε? Γιατί εγώ λέω τη γνώμη μου, δεν ζητάω από κανένα τίποτα. Εγώ λέω ότι 7 χρόνια είμαστε στο βυθό της θάλασσας, γιατί δεν υπήρξαμε ειλικρινοί στην πρώτη διετία να έχουμε κάνει τις μεταρρυθμίσεις να τελειώνουμε. Αυτό λέω. Και οι εγωισμοί ποιοι ήτανε? 2 χρόνια ο Σαμαράς που έλεγε τα ζάπια, ο Τσίπρας που έξιζε μνημόνια, αυτά τα έχω πει κατ' επανάληψη. Ναι, αλλά βλέπεις, το είπες πριν από λίγο, Πρόεδρε μου, ότι ο λαός βαφκαλίζεται. Ακόμη και σήμερα μόνο το Σόιμπλε βρίζει. Ναι, αλλά θα ξυπνήσει σιγά σιγά, γιατί θα δει ότι όλοι αυτοί του λένε ψέματα και τον οδηγούν πιο βαθιά στην τρύπα. Δηλαδή και ο Μητσοτάκης τώρα να βγει. Μπορεί να κάνει μεταρρυθμίσει ο Μητσοτάκης. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή είναι μόνο θέμα ΣΥΡΙΖΑ ή είναι και θέμα Νέας Δημοκρατίας? Όχι, είναι πολιτικού συστήματος θέμα. Γιατί είναι ένα πελατειακό πολιτικό σύστημα που μόνο Ρουσφέτια ξέρει να κάνει. Τίποτα άλλο. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ... Μητσοτάκης όταν ήταν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ούτε η ηλεκτρονική διασύνδεση των Υπουργείων έκανε, ούτε την γραφειοκρατία πάταξε. Και αυτούς που έδιωξε, τους πόσες χιλιάδες ήταν, δεν τους έδιωξε με κριτήριο να αφήσει τους ευσυνείδητους και να διώξει τους αργόμισθους, αλλά τους έδιωξε σωριδών. Ναι. Πάντως εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παραδέχεται το τέχει. Σαν τεχνοκράτης, να το πούμε έτσι, επικεφαλής του καλύτερου Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που μεταρρυθμίζει τη χώρα, έδειξε πλήρη ανικανότητα ο Μητσοτάκης. Δεν προχώρησε καθόλου αυτό που λέμε τον εξεγονισμό του κράτους. Τώρα βλέπετε από τη Νέα Δημοκρατία καμιά συνεργασία? Εδώ ακούμε μέχρι και για τον Βαγγέλη Βενιζέλο ότι μπορεί να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Είδαμε τον κύριο Φωτίλα, πήγε. Τι προσπαθούν? Έχει τριχοτομείται το Πασόκ. Το Πασόκ, ακούστε, έχει τριχοτομηθεί. Δηλαδή είναι μία η ομάδα φόφης που συνεχώς εξασθενίζει. Και γι' αυτό πήρε τον Γιώργο Παπανδρέου μαζί της, η φόφη, για να τη στηρίξει.
Το Γιώργο Παπανδρέου δεν τον ήθελε κανείς, ούτε να τον βλέπουν ζωγραφιστό. Έκανε λοιπόν συμφωνία η Φόφη με συμφωνία να την στηρίξει να μείνει αρχηγός η Φόφη. Ναι. Αυτό έκανε. Το έκανε λες αντιπερισπασμό στην κίνηση της Διαμαντοπούλου, ναι, με τον. Ναι, βάλετε από το κίνο του Δραγκούσιντε και τη Διαμαντοπούλου που ζητούν συνέδρια. Τι ωραία που τα λες, ρε Φόφη. Πήρε τον Γιώργο Παπανδρέου, ένα πεθαμένο πολιτικά, τον πήρε με συμφωνία να την στηρίξει. Μετά ο Βενιζέλος είναι έτοιμος, ο Βενιζέλος ήταν αυτός που τους έβαλε και ψηφίζανε από τότε την ενισχυμένη, έχει κάνει συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα κατά πόσον η συμφωνία ήταν για μετά τις εκλογές, αλλά τώρα με αυτά που του κάνουν μάλλον θα πάει η επικρατείας τώρα. Αυτό είναι ρεπορτάζ του Κηλικίου, του Εντευκτηρίου. Όχι, έτσι όπως το αισθάνομαι εγώ που τον εβλέπω. Που τον εβλέπω δηλαδή τον Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος είναι αυτός που τους έβαλε τότε, τους απείλησε με διάλυση για να ψηφίσουν τα 50 έδρες, 50 έδρες μόνος. Αυτός είχε κάνει τη συμφωνία με τον Κυριάκο. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή εσύ τώρα το πράγμα έχει αλλάξει μες στο Πασόκ. Τότε το ήλεγε, ήταν αυτός και η Φόφη. Τώρα μπήκε και ο άλλος, ο οποίος είναι σιγανό Παπανδιά, ο Παπανδρέου. Δηλαδή δεν μιλάει μεν τώρα, αλλά κάποια στιγμή, γιατί είναι πολύ υπερφιλόδοξος είναι, ναι, θα τους τη φέρει ολονόνε. Είναι υπερφιλόδοξος ο Γιώργος. Ναι, ο Γιώργος είναι μια φιλοδοξία 3 χιλιόμετρα. Ναι, μήπως 3 χιλιόμετρα ύψος φιλοδοξία. Είναι ο γόνος των Παπανδρέου. Έχει την αρρώστια. Καταλάβατε. Ναι, αλλά και οι ξένοι τον πάνε. Έχει άκρες στο εξωτερικό. Δεν πρέπει να το παραδεχτείς. Οι ξένοι τι τον πάνε. Τότε που χρειαζόταν να δείξει λίγη σοβαρότητα, έτρεχε στις Κίνες και στις Ρωσίες. Και μετά ζητούσε δημοψηφίσματα. Αυτά είναι πράγματα τώρα. Αυτά που έκανε. Να ξέρετε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έχει και να κάνει άλλο ένα μεγάλο έγκλημα. Το 2009, πριν υπογράψουμε τα μνημόνια, τότε ήταν πιο εύκολο το κούρεμα. Σωστό. Δηλαδή, αν πήγαινε τότε στους ξένους και έλεγε κουρεύτε ένα 25% και να μπούμε στο μνημόνιο με συμφωνία. Με συμφωνία όμως, να είναι πιο βιώσιμο το χρέος, πιο ευνοϊκοί οι όροι. Αυτός υπέγραψε χωρίς να διαβάσει το μνημόνιο. Έφαγε χρόνο πρώτα και έσκαγε την Πέμπτη, ξέρω εγώ, το ομόλογο και το πανικοβλήθηκε, γιατί μπορεί να είναι μεγάλο όνομα, αλλά πολιτικός δεν είναι, δεν κάνει. Και πανικοβλήθηκε και τα υπέγραψε χωρίς να δει. Και μου λένε οι ξένοι τώρα ότι αν τότε και ελαφρώς πίεζε ο Γιώργος Παπανδρέου, θα πετύχανε ένα 25 μείωση του χρέους που θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα γινόταν ούτε πιεζάρι. Δεν τον βοήθησε όμως και όλοι, ρε. Ναι, δεν βοήθησε και εδώ το σύστημα. Ναι. Τον κατηγορούσαν και άλλοι. Να λέμε την αλήθεια. Ναι. Τον άφησαν μόνο. Εννοείς και τον Βενιζέλο. Και οι δικοί του, ναι, και οι άλλοι αντιπολιτευτικοί. Όλοι. Αυτό δεν. Μόνος του. Και λένε ότι εκεί που δεν έκανε καθόλου διαπραγμάτευση και ενέδωσε, άκουσε τη συμβουλή των Αμερικανών. Εκεί τον πήραν στο λαιμό του οι Αμερικανοί. Του είπαν υπόγραψε, δεν έχει άλλη λύση. Τη Χρυσή Αυγή πώς τη βλέπεις? Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι εσύ κάθεσαι και στα έδρανα και τους παρακολουθείς όλους. Ναι. Και όλους, τι να κάνω. Η Χρυσή Αυγή στην κοινωνία περπατάει? Το φοβάσαι? Είναι τρίτο κόμμα. Δεν περπατάει. Με τι έννοια, τι εννοώ? Περπατάει σαν έννοια, ναι. Δηλαδή ο ρατσισμός, ο φασισμός, με τους πρόσφυγες, όλα αυτά. Υπάρχει κόσμος που ενοχλείται που τα παιδιά του θα πηγαίνουν σχολείο με τα προσφυγόπουλα. Λογικά ένα άλλο κόμμα της Ευρώπης θα είχε πολύ μετά, θα φτάσει 20%. Αυτοί με την εικόνα του αγριάνθρωπου που δίνουν και αυτού του βίαιου, συνεχώς του βίαιου, λέει, του έτοιμου να σε φάει, να σε σκοτώσει, να σε κάνει, έχουν καταστρέψει τον εαυτό τους. Αυτό το πιστεύω και εγώ. Και τώρα ο Κυριάκος, ξέρετε, θα κάνει, θα τους ρίξει ένα σύνθημα που θα τους πάει στο 4. Δηλαδή? Θα ρίξει το σύνθημα ότι όποιος ψηφίζει η Χρυσή Αυγή,
αφαιρεί την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η θεωρία της χαμένης ψήφου. Ναι. Την είσαι ο Ανδρέας, δεν είναι σπου... Είμαστε έτοιμοι. Ναι. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε 142-144 έδρες. Ναι. Και αν πάει η Χρυσή Αυγή από 6-3, ναι, γινόμαστε αυτοδύναμοι. Αυτό που έκανε μια ζωή τη δεκαετία του 80, ναι, ο Ανδρέας Παπανδρέου στα αριστερά. Θα το κάνει πολύ μεθοδικά. Όλα τα κιλά και όλα τα λεφτά εκεί θα τα ρίξει. Στο κόμμα σας πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Έχω πληροφορία εγώ μέσα από τη Νέα Δημοκρατία ότι θα συνδυάσουν την αυτοδυναμία με το να μειώσουν πάρα πολύ τη Χρυσή Αυγή. Ξέρεις, τώρα που το λες, πρόεδρε, μου έρχεται στο μυαλό, είχα με τον Βορύδη προχτές εδώ και τον ρωτήσαμε για το φωτίλα που πήρε. Ναι, λέει, όλους λέει τους θέλουμε, όλους, από όπου και αν προέρχονται. Γιατί είναι, καταλαβαίνετε... Ετοιμάζουν μάλλον μεταγραφές και από τα δεξιά. Ναι. Μήπως πάρουμε και κανέναν δικό σας που έχει φύγει από το κόμμα. Αυτό θα τους αφαιρέσει πολιτικό κεφάλαιο αντί να τους βοηθήσει. Κύριε Πρόεδρε, μήπως... Όποιος μαζεύει ό,τι να είναι, ναι, κάθε καρδιάς καρύδι, δίνει την εικόνα ότι ο πύχης της ηθικής έχει πέσει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Αυτό το λες γιατί έχεις καεί και εσύ στο κόμμα. Όχι, το λέω γενικώς. Το λέω γενικώς. Δηλαδή, γενικώς, ναι. Επειδή βγήκανε με λίστα οι βουλευτές. Ναι. Είναι με λίστα. Δεν μπορεί να λέει ο Φωτήλας τώρα ότι η έδρα ανοίξει στο βουλευτή. Διότι βγήκε βουλευτής επειδή μπήκε σε κάποιο κόμμα. Λοιπόν, μεγαλύτερο αδίκημα από το αποστάτη είναι αυτός που δίνει στέγη στον αποστάτη. Εσείς είστε... Όπως και στο ποινικό μέρος, ξέρετε, ο κλεπταποδόχος έχει το ίδιο βαριά ποινή με τον κλέφτη. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, είναι κλεπταποδόχοι αυτή τη στιγμή και στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία, διότι παίρνουν έδρες που έχουν ψηφιστεί από ψηφοφόρους άλλων κομμάτων και αισθάνονται οι ψηφοφόροι ότι τους κλέβεις κάτι. Σωστά. Πρόεδρε, εσείς έχετε χάσει κι εσείς κάποιους δικούς σας ανθρώπους που ήταν αρχικά στο κόμμα, πήρανε και θέσεις και φύγανε. Έχουμε χάσει εμείς, οι άλλοι δεν ήταν. Βουλευτή έχουμε χάσει. Θεωρείτε ότι μπορεί και κάποιος από τους δικούς σας να πάει στη Νέα Δημοκρατία? Δεν το πιστεύω. Δεν ξέρω. Εμείς, ακούστε, μια ζωή, 40 χρόνια εγώ πάλευα κατά Πασόκ, κατά Νέας Δημοκρατίας. Το να πάει κανείς να συνεργαστεί με αυτά τα κόμματα είναι προδοσία. Είναι προδοσία των 40 ετών αγώνων μου. Λοιπόν, αυτοί οι βουλευτές που έβαλα μπορεί να ήταν καλοί άνθρωποι, αλλά δεν είχαν δύναμη ψήφων. Την δύναμη την έδωσε την όφηση ο Λεβέντης. Έτσι. Και το καλό που θα κάνουν και πρέπει να κάνουν, γιατί έχουν ήθος, είναι να το σεβαστούν αυτό. Βέβαια, έχουν αμολυθεί οι άλλοι του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και προσπαθούν να τους δελεάσουν. Ξέρετε, μέσα στη Βουλή, μπορεί να μην το βλέπετε εσείς, αυτό που γίνεται δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή? Δηλαδή κυκλοφορούν και προσπαθούν να δελεάσουν βουλευτές με κάθε τρόπο. Δεν γνωρίζω τους τρόπους γιατί σε αισχρά πράγματα δεν ανακατεύομαι. Αλλά φαντάζομαι το τι γίνεται. Εσύ όμως που τους βλέπεις στα μάτια που είσαι τώρα παλιά καραβάνα, ναι, και μπαρουτοκαπνισμένος, ναι, νιώθεις, βλέπεις μερικά βλέμματα δικών σου να πεταρίζουν στα αριστερά, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά? Όχι, δεν ήταν. Ένα πρόσωπο ήταν και το οποίο είχε μπει στο κόμμα όχι λόγω της δικής μου γνώμης, λόγω κάποιου συγγενούς μου. Και παρασύρθηκαν, δεν ήταν. Και τώρα τι τους λες, τον κακό σας τον καιρό? Τώρα τι να κάνω, ήταν μια πισόπλατη μαχαιριά. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο που έφυγε από εμάς, όλοι μπορούσαν να φύγουν, αυτός πίστευα όχι. Τον θεωρούσα, λέει, τον έβαλα σαν δικό μου άνθρωπο κάτω από το όνομά μου. Κύριε Πρόεδρε. Ήταν η πιο πισόπλατη μαχαιριά που μπορούσα να φάω. Αφού δεν το έχω ξεπεράσει και ούτε θα το ξεπεράσω ποτέ. Κύριε Πρόεδρε, είσαστε ιδιαίτερα αγαπητός στους νέους ανθρώπους. Πολύ αγαπητός και το βλέπετε και στον δρόμο. Γίνεται, έτσι κι αλλιώς. Σας αγαπάνε πολύ.
Πώς βλέπετε όμως, θέλω να μου μια τοποθέτηση από εσάς, πώς βλέπετε το γεγονός ότι έχουμε χάσει 500.000 νέα παιδιά από 18 έως 35. Γιατί τα λέει και είναι αγαπητός αυτός. Οι οποίοι είναι επιστήμονες. Τι σημαίνει για τη χώρα. Το είπα και χθες, γιατί κόψαμε τη Βασιλόπιτα και έκανα ομιλία και τη μετέδωση και ευθένα. Και μπορείτε να τη βρείτε και στο YouTube και στο ίντερνετ, στο αντιδιαπλοκή. Ότι μέχρι τώρα σε τι διαφωνώ πλήρως και με τον Τσίπρα. Το εξήγησα. Με τον Τσίπρα τότε που λέγανε για φλερτ, μόνο για ποια αναλογική, τίποτα άλλο δεν υπήρχε. Σε όλα τα άλλα του είχα ξεκαθαρίσει ότι είμαι παντελώς αντίθετος. Γιατί προσπαθούν να λύσουν το οικονομικό πρόβλημα της χώρας επιβάλλοντας φόρους και κόβοντας μισθούς και συντάξεις. Ενώ εκείνο που έπρεπε το κύριο στοιχείο να υπάρχει είναι η ανάπτυξη, να εισρεύσει και κάτι καινούργιο μες στην οικονομία, να αιμοδοτηθεί η οικονομία. Γιατί όταν παίρνω από τον ελεύθερο επαγγελματία και δίνω στον αγρότη, ή όταν παίρνω από τον αγρότη και δίνω στον νησιώτη, όταν κάνω δηλαδή ένα εσωτερικό εμφύλιο, συγκινούν τα δοχεία, απλά τρώω τις άρκες μου. Δεν μπορεί 7 χρόνια να ζήσει ένα κράτος χωρίς καμία επένδυση. Έτσι. Και γι' αυτό ζητούσα την οικουμενική. Την οικουμενική τη ζητούσα γιατί και οι ξένοι θέλουν μια κυβέρνηση 250 ευρών για να πιστούν ότι υπάρχει πολιτική ομαλότητα. Ποιος θα έρθει να φέρει τα λεφτά του τώρα εδώ με μια κυβέρνηση 153? Κανένας. Κανένας. Που αύριο μπορεί η Κατριβάνου έφυγε, όπως έφυγε ο Σακελαρίδης, ο Καμένος απειλεί ότι ό,τι ώρα του πει ο Αρχιεπίσκοπος φεύγει, ο άλλος ο Καμένος εχθές βγήκε και κατάγγειλε κάτι και μετά το μάζεψε. Αυτό με το Δημητράκη τον Καμένο πώς το ερμηνεύεις? Αυτό μάλλον αυτοπροβολή πήγε να κάνει. Μάλιστα. Δηλαδή είδε μια φωτοτυπία, πρώτα έγραφε κάτι, μετά δεν το έγραφε, δεν το είχε πάρει χαπάρι. Τους έχεις ψυχολογήσει όλους. Παρουσίασε σε άλλα φροχηρία από ό,τι μου είπαν αυτό ΣΥΡΙΖΑ. Παρουσίασε σε άλλα φροχηρία κάτι που δεν είχε προσέξει, το είχε δει αρχικά γραμμένο. Μετά κυκλοφόρησε αφαιρεμένο, δηλαδή είχε αφαιρεθεί. Ναι. Δεν το είδε αυτός τότε ότι είχε αφαιρεθεί και το κατήγγειλε στο τέλος ως λαθροχειρία. Ναι. Καταλάβατε. Μπορεί να ψάχνει κόμμα, ξέρω. Αλλά και πάλι, αφού είναι κυβερνητικός, έπρεπε πριν βγάλει την ανακοίνωση να πάει να βρει τον πρόεδρο, να συνεννοηθεί. Δηλαδή, ακόμη και κάτι κακό να δει ένας βουλευτής κυβερνητικός, πρώτα δεν οφείλει να απευθυνθεί εκεί που πρέπει και μετά στα μικρόφωνα. Έχουμε και μία τάση, δηλαδή νόμιζε ότι ήταν η ευκαιρία να γίνει γνωστός. Μάλιστα. Και έτσι φάνηκε ότι η συνοχή της κυβέρνησης είναι μηδαμινή. Μάλιστα. Ότι αυτοί δηλαδή σκοντάφτουν στην πρώτη πέτρα. Έχεις δίκιο. Πρόεδρε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και άντε να σε δούμε από κοντά. Καμιά μέρα σε καλέσει ο Σπυράκος εδώ. Είναι φίλος σου, σ' αγαπάει πολύ. Το ξέρω. Και είναι και καλό παιδί. Όπου βρίσκομαι, λέω καλά λόγια. Να είσαι καλά. Και σε ευχαριστούμε για τη στάση που τήρησες το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, δύσκολο δίμηνο για την ιδιωτική τηλεόραση. Για πολλά παιδιά, πάντα, πρόσεξε να δεις. Το είπε και ο Τσίπρας, ότι ο Λεβέντης ήταν εναντίον μας στο θέμα των τηλεοράσεων. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα.